Την καλημέρα μας από τον πανέμορφο Βόλο στον κύριο Θοδωρή Κολυδά. Κύριε Κολυδά, καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά, καλή μέρα. Χρονιά. Θοδωρή, πάντα με λες, έτσι κι αλλιώς γνωριζόμαστε εδώ πέρα, είμαστε, δεν αλλάζει κάτι. Ευχαριστώ για την τιμή, τα καλά λόγια. Αισθάνομαι μια ιδιαίτερη συγκίνηση πάντοτε όταν μιλάω με συναδέλφους τόσα χρόνια, γιατί όπως και να το κάνουμε δεν χρειάζεται να είσαι μετεωρολόγος. Όταν είσαι στα μίντια από το 90, όταν πρωτοξεκίνησες στον Αντένα και μετά βέβαια στα υπόλοιπα, με μεγαλύτερο σταθμό θα έλεγα το Μέγα και τον Φλάς βεβαίως για μια 15ετία, σαφώς έχουμε συναντήσει, όλοι γυρίζουμε γύρω από τα ίδια πράγματα. Να ευχηθώ λοιπόν καλή χρονιά να έχουμε, να δώσουμε έτσι κάποια στοιχεία του καιρού. Mm-hmm. Πέρασε η πρώτη κακοκαιρία αυτή των Χριστουγέννων, ακολουθεί τώρα αυτή η δεύτερη, μάλλον η πρώτη που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όχι το Χριστουγέννο ακριβώς, και ακολουθεί με το κυριότερο χαρακτηριστικό θα έλεγα από αύριο και για το επόμενο τρίμερο, τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, η οποία κατά μέσο όρο θα είναι της τάξης περίπου των 7 με 8 βαθμών. Mm-hmm. Σε λίγο θα έχουμε και επικαιροποίηση, δηλαδή στο έκτακτο δελτίο έχει επικαιροποίηση, ανάλυση γενικά της καιρικής κατάστασης, mm-hmm. για το ποιες περιοχές θα επηρεαστούν, και για να απαντήσω άμεσα στο ερώτημα, ναι, από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία τα τελευταία και στο Βόλο θα πρέπει να χιονίσει από το βράδυ της αυριανής ημέρας, με ασθενείς βέβαια στην αρχή χιονοπτώσεις, περισσότερο από ό,τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία τα προγνωστικά, για την Παρασκευή. Δηλαδή την Παρασκευή σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε χιονοπτώσεις στο Βόλο. Τώρα αν θα καταφέρει να το στρώσει ή όχι εξαρτάται και από τη μάζα. Mm-hmm. Βλέπω σε μια πρώτη φάση αν θα είναι τόσο, γιατί δεν φαίνεται να είναι τόσο υγρή. Ωστόσο όμως, επειδή θα είναι και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, και για να δώσω ένα στίγμα περίπου σαν μέγιστη, πλέον την αυριανή ημέρα στο Βόλο θα είναι το πολύ 5 βαθμοί Κελσίου, δηλαδή το πρωί που θα ξεκινήσει η μέρα θα είναι γύρω στους 5 περίπου βαθμούς και θα πέφτει προοδευτικά. Το βράδυ θα είναι κοντά στο 0. Mm-hmm. Οπότε την Παρασκευή που όπως είπαμε θα έχει χιονοπτώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας δεν θα ξεπεράσουμε τους 1 με 2 βαθμούς Κελσίου και θα έχουμε χιόνι σχεδόν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και η ελάχιστη θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 2 βαθμούς υπό το 0 το βράδυ της Παρασκευής προς το Σάββατο. Αυτά για την περιοχή του Βουαλού, που mm-hmm. μετά βέβαια παραμένει το κρύο και μόνο για κάποια μόνο τοπική συννεφιά.